Από τους ευρωβουλευτές μας. Είναι εδώ μαζί μας η κυρία Ελίζα Βόζεμπεργκ από τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάω από την κυρία και όχι με βάση καλημέρα την. Σωστά, καλά, καλά κάνετε. Κοινοβουλευτική. Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στους δύο. Είναι εδώ μαζί μας ο Γιάννης ο Αντύπας από το πρώτο θέμα. Ο Γιάννης ο Αγουρίδης. Δύο συνάδελφοι με τους οποίους εγώ προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα. Ναι, και οι δύο πάρα πολύ καλοί. Και ο καθηγητής μας ο Αλέξης Μητρόπουλος. Από πού να αρχίσουμε? Βέβαια, ξέρετε, μας έχουν βομβαρδίσει για το κοινωνικό μέρισμα. Και εδώ έχουμε αρκετές αδικίες. Τις συζητάγαμε προηγουμένως και με τον, Τάγαρη, τον πρόεδρο της ΙΔΙΚΑ. Μένουν στο θέμα της ασφάλισης έστω και για ένα μήνα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ασφαλιστεί. Ναι. Μάλιστα. Και λένε, μας βγάζει έξω. Το ελάχιστο του μήνα αποβάλλει πολύ κόσμο. Το ελάχιστο του μήνα της ασφάλισης. Ή το θέμα της εξάμηνης ανεργίας, αλλά συνέχειας. Ναι, ένας άνθρωπος που αγωνιάρε να πάρει ευχή να πάρει. Ναι. Όταν βγάζετε την κοινή υπουργική απόφαση, σκεφτείτε και λίγο. Τέσσερις μήνες άνεργος. Ένας άνθρωπος ο οποίος. Ξανά άνεργος. Ξέρεις τώρα, Στέλιο μου, ναι, και συγγνώμη για τον ελληνικό. Ένας άνθρωπος ψάχνει δουλειά. Βρίσκει δουλειά δύο μήνες, φεύγει, ξανά. Τον διώχνουνε, ψάχνει δεξιά-αριστερά. Μετά από τρεις μήνες βρίσκει άλλους δύο μήνες. Μετά τον διώχνουνε και από εκεί ή δεν τον πληρώνουνε. Πάει αλλού, κάθεται ένα μήνα. Φεύγει και από εκεί πηγαίνει. Έχει μαζέψει... Και όχι, πρέπει να είναι συνεχόμενη. Ναι, συνεχόμενη. Για να έρθει μαζί μου αυτός που το σκέφτηκε να βγούμε στην κοινωνία να δούμε αν είναι έτσι. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ακυρώνουν ένα μέτρο το οποίο είναι καλό. Προέρχεται από υπερφορολόγηση το ποσό αυτό του. Επιστρέφεται πλεονάσματος από αυτό που έχουν πάρει. Αλλά έστω και ένα ευρώ να πάρουν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Είναι καλό. Γι' αυτό το ψηφίζει και η αντιπολίτευση, κυρία Βόζεμπεργκ. Κάλωστε. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, έχουμε πει ότι οτιδήποτε ωφελεί κάποιες κοινωνικές ομάδες που δεν τα καταφέρνουν, αυτό θα πει να έχεις μια υπεύθυνη πολιτική. Σε αντίθεση με το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, όπως ξέρετε, που δεν ψήφιζε τίποτε, ακόμη και αν εντασσόταν μέσα στην πολιτική του λογική. Εμείς το κάνουμε. Τώρα, το πώς βέβαια προήλθαν αυτά τα χρήματα. Δέχεται μια πολύ σκληρή κριτική και από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από την ευρύτερη αντιπολίτευση, ότι ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό το υπερπλεώνασμα το οποίο επιχαίρει η κυβέρνηση έχει προέλθει από μια άγρια φορολόγηση, ιδιαίτερα της μεσαίας τάξης, δηλαδή της τάξης εκείνης που ουσιαστικά μετέχει στην παραγωγή και στην κατανάλωση, από οφειλές του κράτους προς τους ιδιώτες που ανέρχονται σήμερα στα 3 δισεκατομμύρια, από έλλειψη συντάξεων οι οποίες είναι αναμονή. Και δυστυχώς και από το επενδυτικό πακέτο που θα έπρεπε να κατατείνει στην δημιουργία θέσεων εργασίας έστω μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτή δεν είναι πολιτική που έχει μια βιωσιμότητα, είναι επιδοματική πολιτική προεκλογικού χαρακτήρα. Κύριε Κούλογλου. Λοιπόν, καλά, καταρχήν δεν είναι επιδοματική πολιτική προεκλογικού χαρακτήρα. Αυτό είχε γίνει και πέρσι. Το κοινωνικό μέρισμα και πέρσι δεν είχε δοθεί. Και πέρσι εκλογές είχαμε. Λοιπόν, δεύτερον, καταλαβαίνω ότι για τους κύκλους του Κολονακίου, στους οποίους κινείται η Νέα Δημοκρατία, αυτό το κοινωνικό μέρισμα αποτελεί τίποτα. Για μια μεγάλη μερίδα πολιτών μας, οι οποίοι υποφέρουν και περνάνε δύσκολα, αποτελεί μια σημαντική βοήθεια και αποτελεί μια σημαντική βοήθεια επίσης και για την οικονομία, η οποία εμέσως αναθερμαίνεται. Διότι αυτά τα χρήματα θα πάνε στην κατανάλωση, αλλά θα πάνε σε εμπόρους, θα πάνε στη μεσαία τάξη, η οποία πράγματι έχει και αυτή. Πολλά προβλήματα και έτσι θα ενισχυθεί. Αυτό είναι. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν κανονικά τον Οκτώβριο του 2019. Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και σιγά σιγά αποκαθίστανται οι αδικίες. Και αυτοί σιγά σιγά θα περάσουμε ένα το μέτρο μετά το άλλο. Μειώνονται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ξέρετε, μειώνεται το έμφυα, θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, θα καταργηθεί ο υποκατώτατος. Αυτά τα μέτρα σιγά-σιγά είναι μέτρα ανάπτυξης. Έτσι γίνεται η ανάπτυξη. Μαζί με δημόσιες επενδύσεις, μαζί με ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν ανέβει, μαζί με τις εξαγωγές. Μια σημαντική ανάπτυξη που έχετε φέρει τρία χρόνια, μπορείτε να πείτε. Ναι, θα σας πω. Ότι καταφέραμε και βγήκαμε, καταφέραμε και βγήκαμε από τα μνημόνια από στα οποία μας βάλατε. Από μια σύμβαση. Στα οποία μας βάλατε εσείς. Χρεοκοπήσατε εσείς. Τα κόμματα που κυβερνούσαν. Ξέρετε, τα το προηγούμενα... εσείς και εμείς μπλέκετε όταν έχετε το όχι, 40%. Δεν λέω για σας προσωπικά. Όχι, ούτε και εγώ για εσάς. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι το 40% του κόμματός σας είναι το παλιό Πασόκ.
Λοιπόν, ποιοι είναι εμεί και ποιε εσεί. Το 40% του κόμματο δεν είναι το παλιό Πασόκ, αλλά και να ήταν το παλιό Πασόκ. Κοιτάξτε, στην πολιτική αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι. Δεν, άρα δεν κρατάμε. Όχι, όχι. Αυτοί που όχι, δεν θα έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρουμε ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα. Το ποιοι χρεοκόπησαν τη χώρα το ξέρουμε πολύ καλά. Αφήσαμε, κάνατε το ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρετε όχι, μόνο να πω μια κουβέντα. Το να λέμε τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη, παράταξη του Κολονακίου, αδικούμε αν μη τι άλλο όλη την Ελλάδα. Αν μη τι άλλο το δείχνουν οι μετρήσεις, το δείχνει ο λαός που θα αποτυπωθεί στις επόμενες εκλογές και θα το δείτε κι εσείς. Το να λέτε το Κολονακίου είναι και προσβλητικό. Μα, κυρία Βόζε, γιατί το Κολονάκι είναι μια μικρή περιοχή, η οποία καλώς την υποτιμάται γιατί και αυτή μετέχει στην κατανάλωση και στην ανάπτυξη και εν πάση περιπτώσει είναι κάποια χαρακτηριστικά που αδικούν τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη που είναι κοντά άλλωστε, στην κοινωνία σήμερα. Και το τραγούδι «Λαός και Κολονάκι». Θέλω να έρθουμε τώρα για το κοινωνικό μέρισμα. Ξέρετε, εμείς τώρα ασχολούμεθα και με τις αδικίες εδώ και λένε και έχουν δίκιο κύριε Μητρόπουλε ότι ο ΕΔ δέχεται τους μακροχρόνια ανέργους και τους έχει καταγεγραμμένους. Οι οποίοι είναι το 62% μάλιστα, όλων των ανέργων. Μάλιστα. Η πάνω άνεργος, του ενό έτος. Μακροχρόνια άνεργος τι σημαίνει? Ότι πάνω από ένα έτος και πίσω. Και περισσότερο... του λέει αυτού ότι δεν θα πάρεις μέρισμα, ενώ σε αναγνωρίζω ως μακροχρόνια άνεργο. Τώρα καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι πρακτικά ζητηματάκια. Μάλιστα. Τα οποία κυρώνουν. Γιατί πρέπει να είναι επιδοτούμενη η ανεργία. Επιδοτούμενη από το 1 εκατομμύριο ανέργου στο 10% επιδοτούμενη. 104.000 το 1 εκατομμύριο είναι επιδοτούμενη σύμφωνα δηλαδή, με θέση. Πέρα από το αν είναι το συμφωνώ ή διαφωνώ, πέρα από το ότι η ψίχουλα δίνεται για προεκλογικούς λόγους, εμείς επιμένουμε γιατί είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι 1.300.000 οικογένειες Γιάννη Αντίπα. Σε απόλυτους αριθμούς, ξέρεις τι, είναι γύρω στα 3,5-4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Επί τρία τους φαίνεται, βάζεις. Λοιπόν, και είναι και μειωμένο κατά 50 έως 150 ευρώ από ό,τι ήταν πέρσι. Ναι, υπάρχει μια αντιφατική προσπάθεια από τη μια να πάρουν περισσότεροι έστω και λιγότερα και από την άλλη να περιορίσουμε ή να προσδιορίσουμε, αν μου επιτρέπετε, τους δικαιούχους. Γιατί έχω την αίσθηση ότι όποιος προσπαθούσε να βρει δουλειά και αγωνιζόταν, έμπαινε για ένα μήνα, έβγαινε από το Ταμείο Ανεργίας, αυτόν τον άνθρωπο τώρα τον τιμωρούμε. Και σε ό,τι αφορά την προηγούμενη συζήτηση, κύριε Κούλογλου, με όλο το σεβασμό, έχετε πολύ καιρό να πάτε στο Κολονάκι. Γιατί αν πάτε τώρα, θα δείτε πάρα πολλούς συντρόφους σας. Η προσωπική μου εμπειρία είναι τα τελευταία 3 ραντεβού που μου κλείσανε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο Κολονάκι. Άρα θα πρέπει να αναθεωρήσετε λίγο την άποψή σας για τη συγκεκριμένη περιοχή. Κοιτάξτε, ερχόμαστε στο Κολονάκι για να σας συναντήσουμε. Ορίστε. Ερχόμαστε στο Κολονάκι για να σας συναντήσουμε. Η επιλογή είναι δική σας. Γιατί όταν λέω πού θα βρεθούμε. Εννοώ μια νοοτροπία. Μια νοοτροπία, παραδείγματος χάρη, που παρακαλούσε να περικοπούν οι συντάξεις. Παρακαλούσε. Και τώρα, μάλιστα. Αυτό το οποίο λέτε. Πώς δεν το λέω. Ο αντιπρόεδρός σας, ο κύριος Χατζηδάκης, έκανε κριτική στο Μοσκοβισί όταν είχε έρθει πριν από 3 μήνες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην περικοπούν. Όχι, βέβαια, ήμουν εκεί. Του έκανε κριτική. Όπως είσαστε και εσείς. Του είπαν, κύριε, έχουμε κάνει το πρόγραμμά μας με βάση την πολιτική. Όχι. Και την έκανα και εγώ. Υπάρχει και το βίντεο. Οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι το ξέρουν αυτό. Λοιπόν, του έκανε κριτική. Κύριε Αγκουρίδη, και από εσάς θέλω μια άποψη για να πάμε και στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο κ. Αντίπας ότι θα παίρνουν περισσότεροι όλο και λιγότερο. Το ποσό είναι περίπου το ίδιο με πέρσι. Είναι 50 έως 150 ανακατηγορία, λιγότερο. Εντάξει. Συνολικά, μισό λεπτό. Και τα υπολογίσαμε πολίτες... γύρω στα 75 εκατομμύρια. Εκεί περίπου. 75, τα οποία θα δοθούν αλλού. Πολίτες... Εγώ δεν σας είπα ότι θα τα. Οι πολίτες... ναι, θα πάνε στο ισοδύναμο. Θα πάνε στο θέρμανση και επίσης οι πολίτες είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια όπως ήταν και πέρυσι. Τα νοικοκυριά είναι 1,3 εκατομμύρια. Το ίδιο έως 1,4 εκατομμύρια και το διανεμόμενο ποσό είναι 710 εκατομμύρια. Πέρυσι ήταν 720 εκατομμύρια. Διαφορά είναι 10 εκατομμύριων. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι θετική κατεύθυνση προφανώς και αν συμπεριλάβει κανείς τα. Το κοινωνικό μέρισμα είναι τα μέτρα των 910 εκατομμυρίων. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια με τη μορφή μερίσματος ή με τη μορφή μόνιμων μέτρων έχουν δοθεί περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα αρνητικά επί μνημονίου 10, ενώ ότι στην προηγούμενη περίοδο 10 με 14 τα αρνητικά μέτρα ήταν 65 δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρεις όμως υπάρχει μια διαφορά. Εάν βάλεις τα 3,5 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων που θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα, πόσα έχουν δώσει.
Με την έμεση φορολογία σου λέω εγώ. Και θα δεις ότι είναι πολλαπλάσιο το ποσό το οποίο έχουμε δώσει. Πολύ σωστά το λέτε. Εγώ δεν λέω, αλλά... δεν το ακυρώνω, εγώ είμαι υπέρ του μέτρου. Εγώ είμαι υπέρ του μέτρου και πέρσι και φέτος. Και γι' αυτό και λέω, το προβάλλουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά έχουν δώσει όμως, δεν λέω ότι το προβάλλουμε, με το ΦΠΑ ας πούμε, στα προϊόντα, που είναι πανάκριβα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, για παράδειγμα. Το με τον ειδικό φόρο. Γι' αυτό είναι να δοθεί και να ευθυνθεί το επίδομα. Αυτό που είπατε, αλλά αυτό, αν μου επιτρέπετε, επειδή. Ήταν 200 εκατομμύρια το πετρέλαιο θέρμανσης και εδώ έπεσε στα 60. Ωραία. Και θα, και έχει θα ξανανέβει. Αυτό στην κοινωνική και θα ξανανέβει. Πολιτική. Αλλά το ζήτημα πάντως, είναι ότι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε και διαγωνισμό. Βελτιώνεται η κατάσταση. Με ποιο περάσαμε καλύτερα, κυρία Βόζεμπερκ. Εγώ δεν είπα αυτό πάντως. Είπα ότι βελτιώνεται απλά η κατάσταση. Για να παραφράσω τον κύριο Πάγκαλο, μαζί τα δώσαμε. Σε εσά όλου. Όχι μαζί τα φάγαμε, μαζί τα δώσαμε. Και με το πρώτο μνημόνιο, και με το δεύτερο μνημόνιο, και με το τρίτο μνημόνιο. Και ξέρετε, αυτή η διάθεση, ποιο μνημόνιο ήταν καλύτερο, εμένα προσωπικά, με εξοργίζει. Ασφαλώς, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Προφανώς, απλά η κατάσταση ολοένα και βελτιώνεται. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και αυτό λέω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά που καλά κάνετε και εντοπίζετε σε αυτές τις ρυθμίσεις για το κοινωνικό μέρισμα, ορισμένες αδικίες. Αυτός είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και αλλά και της δημόσιας συζήτησης να διορθωθούν αδικίες. Αλλά ορισμένες αδικίες και άλλο εμπεγμός, κύριε Κουλό. Αλλά δεν είναι κανένας εμπεγμός. Εμπεγμός είναι. Γιατί αυξάνεται τη φορολογία. Μα το θεωρείτε εμπεγμό. Αυτό λέμε. Αυτό υποστηρίζω από την αρχή της συζήτησης, ότι στην πραγματικότητα είστε εναντίον του μέτρου. Δεν σας αρέσει το μέτρο. Δεν σας αρέσει το η κριτική. Προεκλογικό. Δεν σας αρέσει η κριτική. Το κύριε Παπαδάκη, είστε έχω τον προϋπολογισμό του 19 και τον προϋπολογισμό του 18. Να τελειώσω. Είναι 1,3 δισεκατομμύρια αυξημένη η φόρη, τα έσοδα από φόρους. Το 19 τα έσοδα, όχι η φόρη, κύριε Παπαδάκη. Δεν άλλαξε η φορολογία. Δεν ξέρω τι λέμε. Αυτό έχει σχέση, ας πούμε, και με την ανάπτυξη, επί παραδείγματος. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Είναι μεγαλύτερη ανάπτυξη, επί παραδείγματος. Άρα και τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται. Εγώ μιλώ με έγγραφα, δεν πολιτικολογώ παραπολιτικά. Δεν υπάρχει φόρη. Αν ήταν μια Δημοκρατία, το κοινωνικό μέρισμα αυτό δεν θα το πέρανε ποτέ. Ούτε φέτος, ούτε πέρσι. Πώς διαβεβαιώνετε τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτό λέτε από την αρχή. Γιατί δύο κουβέντες δεν αλλάξουν. Ότι είναι προεκλογικό. Μία μόνο κουβέντα. Δεν αξίζει στην Ελλάδα η επιδοματική πολιτική. Αξίζει η επιδοματική πολιτική. Άρα δεν γίνεται πια νέα τύπα. Μία μόνο κουβέντα. Γιατί φροντίζουμε για τον κόσμο. Παρακαλώ, φοβάστε τους ψηφοφόρους. Γιατί δεν λαϊκίζουμε. Άμα δεν λαϊκίζετε, μην το ψηφίστε. Όχι, κάντε λάθος. Ότι υπάρχει παράμετρος του ΑΕΠ, το οποίο έχουμε χάσει 25%. Άρα το να έχουμε φόρους μέτρα 10% σε ένα ΕΠ το οποίο είναι 25% λιγότερο, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερα τα μέτρα. Είναι σε απόλυτο νούμερο, δεν είπα επί της 100. Ναι, όχι, συγγνώμη, και εγώ βάζω μια διάσταση. Μαθηματικά ξέρεις καλά. Λοιπόν, όταν λοιπόν σε ένα ΕΠ που έχει μειωθεί 25% βάζεις μέτρα τα οποία είναι πλέον πολλαπλάσια, αυτό επιβαρύνει τον κόσμο. Γιάννη. Υπήρχαν αρνητικά και θετικά, όμως, και όχι μόνο αρνητικά. Αυτό θέλω να πω. Θέλω να βάλουμε κίτρινα γυλαίκα στην κουβέντα. Δεν θα συνδεθούμε με Παρίσι. Θα καταλάβετε αμέσως μετά. Λοιπόν, η κυρία που βλέπουμε είναι... Η κυρία Μαρία Ζάγκα είναι πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής. Έχει βάλει και το κίτρινο γυλαίκο, βέβαια. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα. Την Ανιούσα έχει. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Τι κάνετε? Γιατί κίτρινο γυλαίκο? Κίτρινο γυλαίκο, γιατί είναι συμβολικό, είναι η διαμαρτυρία του κλάδου για την αύξηση που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην τιμή λόγω φορολογίας. Όταν τα 3/4 έχει φορολογία η τιμή του καυσίμου, τι περιμένετε? Να μπορέσει να αγοράσει ο κόσμος, να πουλήσει ο πρατηριούχος, να κερδίσει το κράτος? Τίποτα από όλα αυτά. Ο μόνος που θα κερδίσει είναι το παρεμπόριο. Άρα λοιπόν, μείωση του ειδικού φόρου, ο οποίος είναι τα 3/4 της τιμής του καυσίμου. Στο 1,5 ευρώ, το 1 ευρώ είναι φόρος. Είμαστε πρωταθλητές στην Ελλάδα με την επιβολή φόρων. Και όλοι οι πολιτικοί που έχετε να το ακούσουν αυτό. Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος για να μπορέσει να είναι προσιτό. Ναι. Είναι δυνατόν το καύσιμο που είναι πρώτη ανάγκη να είναι είδος πολυτελείας? Είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή να παγώνουν τα σπίτια, να μην έχουν καύσιμο, το πιο απλό? Και ξέρετε κάτι, έχουμε κουραστεί να το λέμε. Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Έξαλλη είναι και φοράει και κίτρινο γυλαίκο και είναι και εκρηκτικός χαρακτήρας και έχω πει ότι θέλω πολύ να γνωρίσω και το σύζυγο.
Και το κόκκινο κασκόλ. Θα τραβάει σπίτι. Μια χαρά είναι. Το ξέρω. Είναι μια χαρά. Ποιο είναι αρχηγός στο σπίτι όμως? Ο αρχηγός είναι ο άντρας. Ναι, στα χαρτιά. Στα χαρτιά, τα ξέρω. Έτσι λέει και η γυναίκα μου. Έτσι λέει και η γυναίκα μου. Έχουμε ισότητα, συνεργαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό βγαίνει και στη ζωή. Καλά κάνετε και είσαστε δυναμικοί. Γι' αυτό σας βγάλαμε και πρόεδρο. Αλλά ήθελα να πω ότι ξέρετε κάτι, κύριε Κούλογλου, και απευθύνομαι σε εσάς, Τρίφωνας Αλεξιάδης. Διετέλεσε υπουργός αναπληρωτής οικονομικών. Με θέματα έσοδα. Ο οποίος ήταν κατά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Με δύο επιχειρήματα. Κατά της αύξησης. Θα πάρει το κράτος περισσότερο, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Θα πατάξουμε το λαθρεμπόριο. Γιατί θα αγοράζει φτηνό πετρέλαιο και δεν θα. Και θα αυξηθεί η κατανάλωση. Θα αυξηθεί η κατανάλωση, η κυρία Ζάγκα θα βγάλει το κίτρινο γυλαίκο. Και το κράτος θα μαζέψει περισσότερο. Και θα έχουμε ικανοποιημένο και τον κύριο Αλέκο. Το κύριο Αλέκο, γιατί είναι κύριο Αλέκο, κύριο Αλέκο με το κίτρινο. Η πράσινο είναι αυτό. Κίτρινο. Γιατί λοιπόν δεν προχωράμε σε ένα τέτοιο μέτρο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εφόσον θα έχει περισσότερα έσοδα το κράτος. Θα ζεσταίνει το κοσμάκι. Θα έχουν οι βενζινοπολές. Δουλειά. Έτσι. Γιατί, απλώς. Όλοι θα κερδίσουμε. Εάν ισχύουν όλα αυτά που λέτε, υποθέτω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει προχωρήσει και το σημερινό Υπουργείο Οικονομικών. Και μάλιστα προσφάτως πάλι που είχαμε τον κύριο Αλεξιάδη, ισχυρίστηκε και πάλι ότι έτσι είναι. Είναι στέλεχος του. Δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, αλά. Εάν είναι όπως τα λέτε, θα πρέπει να, πρέπει να προχωρήσει. Ναι, αλλά υπάρχει το εξής, ότι στις διαπραγματεύσεις και που συνέβησαν και που υπήρχαν και εκτιμήσεις του επιτελείου εν τέλει, του οικονομικού επιτελείου εννοώ, ανέφεραν ότι δεν μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα και μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στα έσοδα στη συγκεκριμένη συγκυρία. Αφού φύγαμε από τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή προφανώς θα πρέπει να εξεταστεί. Δεν λέω όχι. Το μείγμα αλλάζει. Οι στόχοι παραμένουν. Οι στόχοι του 3,5% για το πλεόνασμα. Είναι η συνέντευξη των στόχων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα τα κόμματα για μείγμα μιλάνε. Αλλά στο τέλος μείγουν τα βασικά προϊόντα. Και δεν μπορούν να αλλάξουν. Με το μεσοπρόθεσμο των ετών 19-22, 45-49 όμως. Οι στόχοι δεν μπορούν να αλλάξουν, το μείγμα μπορεί να αλλάξει. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζάγκα. Μια νομοθετική πρωτοβουλία μπορεί να αλλάξει. Και για να αλλάξει το χρόνο Αλέξη, που έχουμε. Αλέξη, και οι τέτοιες δεσμεύσεις έχουν όλες οι χώρες. Ότι είναι θετικό το μέρισμα που λέει ο Γιωστέλιος, σε κάθε περίπτωση μόνο θετικά. Κανένας δεν διαφωνεί, άλλωστε γι' αυτό το ψηφίσετε και εσείς, θα το ψηφίσετε. Και υλοποιούν. Θα υποστείτε το μαρτύριο της αγώνας, λέει ο κύριος. Και υλοποιούμενη πολιτική. Κύριε Παπαδάκη, η υλοποιούμενη πολιτική και η φορολογική είναι του τρίτου μνημονίου που ψήφισαν και τα πέντε κόμματα. Ξεχνιέται αυτό. Η υλοποιούμενη το πολιτική. Το εσείς. Ναι, εγώ το ψήφισα. Αλλά λέω, η υλοποιούμενη είναι αυτό. Είναι, οι στόχοι είναι του τρίτου μνημονίου που δυστυχώς το ψήφισαν και οι πέντε. Ελίζα, το ψήφισαν και οι πέντε. Θα έλεγα να μείνουμε στα. Ναι, εμείς όμως κρατήσαμε. Άλλο το είπατε αχρίαστο. Αλλά το ψήφισαν. Θα έλεγα στον ελάχιστο χρόνο. Εκεί που είχαμε έχουμε, φτάσει, μόνο έτσι μπορούσε να σωθεί. Να μείνουμε στα θέματα που αφορούν τον κόσμο και σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε. Είναι γεγονός η μη μείωση των συντάξεων. Και έχουμε ακύρωση. Έτσι. Αλλά από την αύξηση που η κυβέρνηση είχε. Βέβαια. Εδώ δημιουργεί ένα πρόβλημα όλη αυτή η ιστορία. Μπορεί να μην μειωθούν οι συντάξεις από 1η-1η του 19, αλλά δημιουργούνται τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων. Πρώτη κατηγορία. Είναι οι συνταξιούχοι που έχουν βγει στη σύνταξη μέχρι και το Μάιο του 16. Μέχρι δηλαδή την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Μέχρι 12 Μαΐου 16. Τι διαφορά θα έχουν από αυτούς που θα πάρουν σύνταξη, που πήραν σύνταξη από 12 Μαΐου του 16 μέχρι και 31 δωδεκάτου του 18. Θα είναι χαμηλωμένες οι συντάξεις λόγω νέων ποσοστών απλήρωσης και μιας μειούμενης προσωπικής διαφοράς, η οποία απορροφάται υπέρ του συστήματος. Αλλά έχουμε άλλη μία κατηγορία. Και αυτό σταματάει το Δεκέμβρη του 18. Και έχουμε και άλλη μία. Και έχουμε η τρίτη γενιά, ναι, που είναι μετά την 1η-1η του 19. Όσοι σε σύνταξη. Που είναι η γενιά της επιδείνωσης της συντάξης. Μεταξύ τους θα έχουν 200, 300, 400 ευρώ διαφορά με τα ίδια χρόνια δουλειάς. Και με τα ίδια συμμετοχή. Και με μία μέρα διαφορά. Δεν είναι αδικία αυτό. Είναι αδικία. Ασφαλώς είναι αδικία. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλο και το... δεν έχουν δίκιο αυτοί που λένε. Δεν είναι αδικία. Όχι μία διάταξη. Το νόμο του Κατρούγκαλου να δούμε συνολικά. Δεν είναι... Μα είναι συνολικότερη κατάσταση. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Δεν είναι αδικία ότι οι νεότερες γενιές ασφαλίζονται, κάνουν σχέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη πρόσκυρες, αντίθετα με τις παλιότερες γενιές
που είχαν σταθερές σχέσεις εργασίας. Δεν είναι αδικία. Λέω με τις ίδιες συντάξεις μέσα από δοκές. Είναι αδικία. Είναι η γενικότερη κατάσταση. Γιατί έχουμε ξεγέρσει παντού. Γιατί έχουμε δυσφορία παντού. Γιατί έχουμε τα κύτταρα να γυλαίκει στο Παρίσι. Βεβαίως. Γι' αυτό είναι ο λόγος που ανεβαίνει η ακροδεξιά. Μην αναρωτιόμαστε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά. Αλλά αυτές είναι γενικότερες αδικίες που έχουν. Άλλο οι διαφορετικές, το ξέρει πολύ καλά ο Αλέξο Μητρόπουλος, των νέων συνταξιούχων που πανευρωπαϊκά πράγματι λόγω των αποδοχών είναι μειωμένες. Και άλλο είναι οι ανισότητες, αυτό που επισημάνατε, με ίδιες αποδοχές, με ίδια χρόνια και να είναι διαφορετικά. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Παγώνει και η αύξηση των συντάξεων βάσει της συμφωνίας μέχρι το 24, δεν είναι έτσι? Για να εντυπωθεί το 22. Και θα υπάρξει και νέο κύκλο. Πάντως, για τους δικηγόρους δουλεύουμε τώρα, σας δείχνει δύο δικηγόροι εδώ. Για τους δικηγόρους και τους εργατολόγους δουλεύουμε. Δηλαδή τώρα αν ο άλλος βγει και πει, και δεν είναι θέμα κοινωνικού αυτοματισμού, είναι θέμα δικαιοσύνης. Ότι ξέρεις κάτι κύριε, ο Σιωμόπουλος και εγώ έχουμε 400 ευρώ διαφορά με τις ίδιες συντάξεις μας αποδοχές και τα ίδια χρόνια. Πάντως, για αυτό που συζητιέται σήμερα κύριε Παπαδάκη, ο επανυπολογισμός κρατιέται. Η προσωπική διαφορά θα γνωστοποιηθεί στον κόσμο. Άρα ο κόσμος ο παλιός παραμένει με τις αυξήσεις. Όχι, όχι, για τους παλιούς, για τους παλιούς. Δεν θα γίνουν όμως μειώσεις. Για τους παλιούς δεν θα γίνουν. Αλλά θα επικρέμαται επί των κεφαλών ότι θα γνωστοποιηθεί η προσωπική διαφορά. Τι λέγαμε εμείς? Να καταργηθεί ο επανυπολογισμός, ο θεσμός. Άρα όλοι οι παλιοί συνταξιούχοι θα ενημερωθούν προσεχώς ότι έχουν προσωπική συντάξεις που θα δουν αύξηση. Και είναι θετικό που δεν θα υπάρχουν συντάξεις. Δεν είναι πάνω από 600.000. Γύρω στις 520 με 600.000 που θα πάρουν σε βάθος πενταετίας. Το κατοστάρικο θα πάρουν ένα εικοσάρικο το χρόνο. Μια κουβέντα μόνο, θα αλλάξω θέμα. Παρότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των συντάξεων, αλλά το έχετε εξαντλήσει, θέλω να αξιοποιήσω το βήμα της εκπομπής για να τονίσω και να στρέψω τα φώτα της δημοσιότητας στην απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης να νομιμοποιήσει αυθαίρετα μέσα σε δασικές εκτάσεις τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, ό,τι και αν λέει ο νέος φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σου πω ότι είσαι ένα μεγάλο κορόιδο. Λοιπόν, γιατί δεν έκτισε σε δάσος. Το είπα και στον Δίνο. Αυτή η λογική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιώργο, γι' αυτό όμως η καταπάτησε το και θα τον νομοποιήσουν. Οι προηγούμενοι πήγαν στο 4, ακριβώς γι' αυτό το λόγο πήγε στο 37-38 ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βέβαια είναι πολύ εύκολο. Και το επισημαίνεις. Είναι πολύ εύκολο. Εμείς διαφωνήσαμε με τη λογική αυτή. Όταν έχουμε θρηνήσει 100 νεκρούς, είναι πραγματικά αδιανόητο, απαράδεκτο. Πλήρωσε πρόστιμο και θα σου δώσω τη δυνατότητα να το έχεις για 40 χρόνια. Έχεις πληρώνει στο 124. Ξεχνάμε και τη Μάντρα. Καταρχήν από την. Οι κατασκευές είχαν μπαζώσει και δεν πέρναγε το νερό. Δεν ξέρω αν αυτή η ρύθμιση είναι η ορθότερη ή όχι. Έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Σε αυτό που αναφέρεστε δεν είναι σωστό. Ξέρετε ότι εξαιρούνται τα ρέματα, οι αιγιαλοί και τα λοιπά από τις ρυθμίσεις. Διαβάστε τις ανακοινώσεις για δασικές εκτάσεις. Όχι, όχι. Με 99 νεκρούς μέσα στο μάτι. Ορίζεται τα ρέματα εξαιρούνται, αλλά το δάσος δεν εξαιρείται. Το δάσος δεν εξαιρείται, για δασικές εκτάσεις μίλησα. Τα ρέματα, αυτά που κόβουν, αυτά που δημιουργήσανε. Λοιπόν, θα σας διαφθείρω, θα κλείσουμε ένα ραντεβού στο Κολωνάκι τώρα μετά την εκπομπή. Θα σας διαφθείρω να δούμε αναλυτικά το νομοσχέδιο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κρίμα, τελείωσε. Εγώ είχα φέρει ένα δώρο. Σας είχα φέρει ένα δώρο για την εκπομπή, γιατί. Επειδή είχα τρομοκρατηθεί με τον κύριο, με αυτά που είχε πει ο κύριος Βορίτσης, ότι θα το. Για την Πάτρη, ότι δεν μπορούμε να έχουμε Πάτρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει τα. Και πήρα πολλές. Επειδή τελικά αποδείχθηκε ψέμα. Εσείς αυτό σα έφερα. Δηλαδή, σας έφερα ένα δωράκι. Βεβαίως ακολουθώ. Όχι, πιστεύετε ακολουθώ εσείς. Το, αυτό είναι δική μου. Αυτό είναι προσωπική, αυτό είναι προσωπική μου δεδομένη. Ακολουθώ τις χριστιανικές παραδόσεις. Αυτά που κάνουμε τα Χριστούγεννα κτλ. Και σας έφερα λοιπόν ένα δωράκι. Γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι είμαστε μια ανεξίθρηστη χώρα. Γιατί αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είναι. Ότι ήταν και αυτό ένα ψεύδι. Θα τη βάλουμε την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί μας, φέρετε κι εσείς. Και θα πούμε υπάρχει του ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει της Δημοκρατίας. Εγώ κύριε Παπαδάκη θα σας φέρω μια εικόνα, γιατί εγώ είμαι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και πιστεύω στην εικόνα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας φέρατε Ευρωπαϊκό Αέρα. Να ευχαριστήσουμε. Το Γιάννη τον Αντίπα, το Γιάννη τον Αγουρίδη και τον καθηγητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας μελώνουμε σε λίγο και κυριολεκτούμε.